Και, και θα πάμε τώρα στην αίθουσα σύνδεξη στον Χρυσό Τσούφη. Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή μήνυ φορολογικό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει α, Χρυσό ρυθμίσει που περιμένουμε ανάμεσα σε αυτέ ε, οι αλλαγέ στα πρόστιμα, μειώσει προστίμων αλλά και στο φόρο υπεραξία. Πάμε να δούμε τι πληροφορίε που έχουμε. Λοιπόν, τελευταίε πληροφορίε. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τη αγορά. Όπω είπε και εσύ, μια από τι σημαντικότερε ρυθμίσει αφορά την μείωση των προστήμων για την μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών mm -hmm. και του ΦΠΑ. Από τα 1.000 ευρώ, τα δύο σενάρια λένε ότι θα έχουμε μείωση του προστήμου στα 400 ή στα 250 ευρώ. Ενώ για τι περιπτώσει όπου το πρόστιμο είναι στι 2.500 ευρώ, θα έχουμε μείωσή του στι 800, στα 800 ή στα 500 ευρώ. Επιπλέον έχουμε ρυθμίσεις και για τον φόρο υπεραξίας. Φαίνεται ότι τα κτίρια τα οποία θα κρατά ο ιδιοκτήτης στην κατοχή του για περισσότερα από 25 χρόνια θα απαλλάσσονται του φόρου. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται ένας αποπληθωριστής τον οποίο θα, υπολογίζει, θα υπολογίζουν οι εφοριακοί. Θα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται τελικά ότι δεν θα υπάρχει το αφορολόγητο των 25.000 ευρώ και στον φόρο που προκύπτει θα, υπάρχει, θα επιβάλλεται στο, στην τιμή, στη διαφορά που προκύπτει θα επιβάλλεται ο φόρο του 15%. Της 100%. Ε, από εκεί και πέρα έχουμε τον, την ρύθμιση για τον συμψηφισμό ε, των ε, οφειλών προς το δημόσιο Πάσης φύσης ε, με χρέη του δημοσίου προς τον ε, οφειλέτη Αύξηση του ακατάσχετου των καταθέσεων από τα 1000 στα 1500 ευρώ ε, Την απαλλαγή βεβαίως του επιδόματος επικινδυνότητας των ενστόλων από την φορολόγηση και οι ρυθμίσει που θα ενδεχομένω να υπάρξουν αλλά και που ήδη ανακοινώθηκαν τι προηγούμενε ημέρε για του αγρότες. Και φαίνεται ότι θα υπάρξουν, αν καταλαβαίνουμε από τι αντιδράσει που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αυτό το νομοσχέδιο. Περιμένουμε να δούμε αν θα φέρει και εκπλήξει. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε.